Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Υγείας το πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα για τα τμήματα πρώτων βοηθειών στα ιδιωτικά και στα δημόσια νοσηλευτήρια. Έχουν ακουστεί πάρα πολλές απόψεις, έχουν ακουστεί πάρα πολλά προβλήματα από τους εμπλεκόμενους φορείς όσον αφορά στελέχωση του προσωπικού στα ΤΑΕΠ, όσον αφορά το θέμα της υποστελέχωσης ακριβώς, όσον αφορά θέματα εξοπλισμού, αναλώσιμων, θέματα παραϊατρικού προσωπικού κτλ. Που δεν είναι στα επίπεδα που θα πρέπει να είναι για να στελεχώνουν και να βιώνουν σωστά και να αντιμετωπίζουν σωστά τα περιστατικά με τους ασθενείς. Έχουν δοθεί απαντήσεις από τον ΟΑΗ και από τον ΟΚΙΠΗ ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια από τη μία πλευρά να στελεχωθούν σωστά με νοσηλευτικών προσωπικών τα ΤΑΕΠ και από την άλλη πλευρά από τον ΟΗ έχει τονιστεί ότι θα πρέπει να εξευρεθούν οι τρόποι για να ξεκινήσει η συζήτηση και να επαναξιολογηθεί η συζήτηση όσον αφορά την ένταξη των ιδιωτικών ΤΑΕΠ στο ΓΕΣΥ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο έναν ιδιωτικό νοσηλευτήριο που είναι ενταγμένο στο ΓΕΣΥ που λειτουργεί το ΤΑΕΠ του στα πλαίσια του ΓΕΣΥ. Υπάρχει και ακόμη ένα που είναι ενταγμένο στο ΓΕΣΥ αλλά λειτουργεί το ΤΑΕΠ του εκτός ΓΕΣΥ και πληρώνει ο κόσμος. Όλα αυτά πρέπει να διορθωθούν. Υπάρχει βούληση, υπάρχει θέληση από τις κρατικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς για να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Ως Δημοκρατικός Συναγερμός θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Είμαστε εδώ μαζί με όλες τις πολιτικές δυνάμεις για να υποβοηθήσουμε στο να εξευρεθούν οι λύσεις, για να μην περιμένει ο πολίτης 49 ώρες όπως μας έχει λεχθεί σήμερα για ένα περιστατικό στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Για να μην ταλαιπωρείται ο ασθενής, για να μην υπάρχουν αυτές οι έντονες και πολλές φορές εύλογες αντιδράσεις από τους πολίτες για τις πρώτες μας βοήθειες. Συνεπώς, θα συμβάλλουμε όλοι και ο ΑΗ και ο ΚΙΠΗ και οι πολιτικές δυνάμεις και εμείς ως Επιτροπή Υγείας για να εξευρεθούν λύσεις στα προβλήματα. Αναμένουμε να εξευρεθούν λύσεις στα προβλήματα και θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε το θέμα, να τονίσουμε επίσης και την ικανοποίησή μας ότι στα πλαίσια του προϋπολογισμού του ΟΚΙΠΗ υπάρχει επιτέλους και το προϋπολογισμός, η δαπάνη, το κονδύλι για να προωθηθεί το τμήμα πρώτων βοηθειών στο Μακάριο Νοσοκομείο επιτέλους για να εξυπηρετεί εκεί τα παιδιά και να μην αναγκάζονται να πηγαίνουν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και ύστερα να τους παραπέμπουν στο Μακάριο. Όλα αυτά τα θέματα θα τα δούμε ξανά. Θα είμαστε εδώ να τα παρακολουθούμε. Ευχαριστώ πολύ.